Έχει ολοκληρωθεί η διπουργική συνάντηση. Έχει γίνει μια αξιολόγηση της κατάστασης μέχρι σήμερα, τόσο σε διεθνή επίπεδο όσο και στην Κύπρο. Έχει γίνει μια αξιολόγηση των μέτρων που θα πάρουμε σε περίπτωση που αυτή εξελιχθεί σε πανδημία, διότι οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Και αντιλαμβάνεστε ότι σε τέτοια περίπτωση θα εμπλακούν και υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εξωτερικών, για να είμαστε συντονισμένοι και σε αρμονία. Και επίσης έχουν αξιολογηθεί κάποια επιπλέον μέτρα που θα προχωρήσουμε άμεσα στην αξιολόγησή τους στις επόμενες μέρες. Ως πρώτο μέτρο αποφασίστηκε η ενίσχυση των ελέγχων στα οδοφράγματα με επιπλέον προσωπικό από την αστυνομία και με κάποιους άλλους περιορισμούς στα οδοφράγματα. Κάποια άλλα μέτρα αξιολογούνται σε σχέση με τους ελέγχους που θα γίνονται και τις επόμενες μέρες, εάν και εφόσον χρειαστεί, θα προβούμε σε περαιτέρω ανακοινώσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ρευστή η κατάσταση. Κάθε μέρα, κάθε ώρα μάλλον της μέρας προκύπτουν νέα δεδομένα, άρα είμαστε σε εγρήγορση, δεν εφησυχαζόμαστε, αξιολογούμε τα δεδομένα και αναλόγως των εξελίξεων θα προβαίνουμε σε περαιτέρω μέτρα. Θα περιμένετε σε επίσημες ανακοινώσεις. Αξιολογούνται όλα τα ενδεχόμενα και τις επόμενες μέρες, αν και εφόσον χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε περισσότερα μέτρα. Όχι. Η Ελλάδα δεν έχει καθοριστεί σαν χώρα υψηλού κινδύνου. Αντιλαμβάνεστε, με ένα μόνο περιστατικό δεν θεωρείται υψηλού κινδύνου. Για να διευκρινίσω, οι χώρες υψηλού κινδύνου δεν καθορίζονται ούτε από εμάς, ούτε από υπηρεσιακούς του Υπουργείου Υγείας. Είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που καθορίζει ποιες χώρες είναι υψηλού κινδύνου. Βάσει των δεδομένων, των επιδημιολογικών δεδομένων που υπάρχουν, εξού και οι χώρες που είναι υψηλού κινδύνου αυτή τη στιγμή είναι αυτές που αναφέραμε προχθές και έχουμε πάρει τα μέτρα στα αεροδρόμια. Εδώ να τονίσω ότι για ακόμα μια φορά ότι είμαστε σαν χώρα, έχουμε πάρει, τηρούμε τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα από την πρώτη μέρα εδώ και 4 εβδομάδες. Εχθές είμαστε η μόνη χώρα που αποφάσισε τις χώρες υψηλού κινδύνου, όπως οι επισκέπτες όταν προέρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου, παραδείγματος χάρη την Ιταλία, ο κόσμος να ενημερώνεται και έστω και αν δεν έχει συμπτώματα να προτείνεται όπως αυτοπεριορίζεται για 14 μέρες. Θα δίνεται υλικό και ήδη έγινε σήμερα αυτό. Και εάν και εφόσον παρουσιάζουν συμπτώματα, να επικοινωνούν μαζί μας. Αυτό το μέτρο το πήραμε από εχθές και με ευχαρίστηση βλέπω ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αγγλία, το υιοθέτησε σήμερα το πρωί. Επιπλέον, θέλω να επαναλάβω για ακόμα μια φορά, το έχουμε τονίσει αρκετές φορές στις ανακοινώσεις μας, ότι τη συμβολή που έχετε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας όσον αφορά τη σωστή ενημέρωση του κόσμου, ο κόσμος δεν πρέπει να πανικοβάλλεται, είναι μια επιδημία. Έχουμε περάσει και πέρσι σε επιδημία της γρίπης. Πρέπει να δίνονται τα σωστά μηνύματα και να επιβεβαιώσω ακόμα μια φορά ότι είμαστε σε εγρήγορση, αξιολογούμε τα δεδομένα και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα. Για να ξεκαθαρίσω, τα μέτρα που έχουμε πάρει είναι ακριβώς το τι είχαν εντοπίσει σήμερα. Είναι το γεγονός ότι σε κάποια από τα οδοφράγματα, λόγω της πολυκοσμίας του κόσμου που διέρχεται, μπορεί να του προσωπικού που υπάρχει εκεί, υπήρχε μια πιθανότητα λόγω φόρτου εργασίας να υπάρχουν παραλήψεις. Για βελτίωση των ελέγχων που γίνεται, έχει αποφασιστεί όπως ενισχυθούν με προσωπικό το οδοφράγμα. Αυτό είναι το μέτρο που αφαιρέθηκε ανάμεσα σήμερα. Παράλληλα, αξιολογούνται κάποιες άλλες ιδέες και προτάσεις και αν και εφόσον αποφασίσουμε, θα προχωρήσουμε. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, ούτε κάτι το οποίο πρέπει να σας ανησυχεί ιδιαίτερα. Άρα θα υπάρξει μια νέα διοικητική συσκέψη.
Ούτως ή αλλιώς με τους συναδέλφους μας είμαστε καθημερινά σε επαφή. Έχουμε και υπουργικό αύριο. Θα ενημερωθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συζήτηση, όπως μεγάλο μέρος χρόνου του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο να αλωθεί στην ενημέρωση του ιδίου του πρόεδρου της Δημοκρατίας καθώς και του υπόλοιπου Υπουργικού Συμβουλίου. Και ούτως ή αλλιώς δεν περιμένουμε διυπουργικές συναντήσεις. Είμαστε καθημερινά σε επαφή με τους αρμόδιους υπουργούς και συναποφασίσουμε για τα επόμενα μέτρα.